Κύριε, ο Θεός Παντοκράτων έκλεξε τους δούλους σου τούτους, Γεώργιον και Δημήτριον, και αγίασον αυτούς και δώσε αυτής με τα πάση σοφίας και συνέσεως των θείων σου λογίων τη μελέτη και την ανάγνωση. Ποιήστε, διαφυλάτων αυτούς εν αμέν τα πολιτεία. Ελέη και εκτριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητός, συν τα Παναγία και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ημίσεστε ναός Θεούς ζώτος, καθώς είπεν ο Θεός, ότι ενικήσω εν αυτής και περιπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσωτες μη λαός. Κύριος και αγαθάρτου μη εάπτες δε, καγώ εις δέξω με ημάς και έσω με ειδήνης πατέρας και ημίσετε στέμις Υιούς και θυγατέρας. Λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Κρίνη μην και παντήλω. Μαζί με τη Θεία Λειτουργία τελέσαμε και την ακολουθία η σειρά ψάλτας, αναγνώστες δηλαδή και ψάλτας, είναι μια ακολουθία την οποία τηρούμε στην Εκκλησία, την τελεία ο αρχιερεύς, γιατί ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία πρέπει να έχει την ευλογία του αρχιερεύους. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα εκεί. Για να ανεβεί κανείς να ψάλει, πρέπει να έχει οπωσδήποτε την ευλογία του αρχιερεύους. Άρα αυτή είναι η ακολουθία του αναγνώστου. Λέγεται, είδατε, μέσα στην κοινωνία μας υπάρχουν διάφορα ονόματα, λέει, αναγνώστου. Γιατί, διότι φαίνεται κάποιος προπάθους είχε το όνομα, ήταν αναγνώστης στην Εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και αυτή αναγνωστόπουλος και τα λοιπά. Όπου υπάρχει τέτοια ονόματα, μερικά ονόματα επίθετα δηλαδή βγαίνουν από παρατσούκλια, μερικά από επαγγέλματα τα οποία κάνει κανείς, από την εργασία τα οποία κάνει ή μέσα στην Εκκλησία. Είναι Παπαδόπουλος, Παπανδρέου, όλα αυτά έχουν κάποιους τη οικογένεια ήταν ιερέας, οπότε πήραν όλοι οι αγόροι, το πήραν το όνομα. Άρα κάνουμε την ακολουθία αυτή, στον κύριο Γιώργο και την Κίτριον, οι οποίοι είναι ψάρτες του Ιερόπινου, οι ψάρτες και εξυπηρετούν τον πατέρα Γιώργιο, αλλά και όλους εσάς. Και νομίζω καλά τα είπανε, διάβασαν καλά τον Απόστολο. Άρα τους ξέρετε εσείς, τους διδράζουν, διαβάζουν καλά. Εγώ εύχομαι πάντα να υπηρετούν στο ιερό, στην εκκλησία αυτή, στον ναό, στον ιερό αυτό ναό, να υπηρετούν με ευλάβεια, με φόβο Θεού, με αγάπη για τον Θεό και αγάπη για τον λαό, γιατί αυτή τελικά είναι η εκκλησία. Και επίσης χάρηκα σήμερα που λειτουργήσα σε αυτό το ιερό ναό, ο οποίος είναι ένα κόσμο πραγματικά και εξωτερικά και εσωτερικά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να έρθω εγώ σε παλαιούς ναούς. Και αυτό ίσως είναι διότι μεγάλωσα στα Γιάννενα και στα Γιάννενα εκεί πήγαινα όλοι οι ναοί είναι παλαιοί, οι περισσότεροι ναοί μάλλον, γιατί είναι και καινούργοι ναοί. Οι περισσότεροι ναοί και μάλιστα ο ναός της Αγίας Μαρίνης, στην οποία μεγάλωσα εγώ, ένας παλαιός, ωραίος, όμορφος, κατά τη διάρκεια της τροκρατίας έγινε αυτός ο ναός, αλλά έχει μια ομορφιά, μια ζεστασιά. Γι' αυτό και θέλω να συγχαρώ και τον ιερέα αλλά και τους προηγούμενους ιερείς που βοήθησαν και εξυπηρέτησαν και τους υπευθύνους και εδώ τον τότε δήμαρχο του Δημοτικού Συμβούλιο που αγωνίστηκαν εδώ για να φτιάξουν και εξωτερικά τον ναό αυτό για να μην καταρρεύσει, γιατί με